Το δίπτυχο ισχυρό ελληνικό τραπεζικό σύστημα και εγγυημένες καταθέσεις των πολιτών στην Ελλάδα, τόνισε κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι στόχος παραμένει η πρόοδος ώστε να αποκτήσει η ελληνική οικονομία και πάλι επενδυτική βαθμίδα που θα της επιτρέψει να ισχυροποιηθεί περισσότερο. Θέλω να τονίσω ότι η αλλίωψη του νομίσματος της πρόοδου που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι τράπεζές μας είναι πια ισχυρές. Και μπροστά στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική καταιγίδα, η οποία ξετυλίχθηκε σε τρεις εβδομάδες, θέλω να διαβεβαιώσω ακόμα μια φορά όλους τους Έλληνες καταθέτες ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ισχυρό και ότι οι καταθέσεις τους είναι προστατευμένες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσήλθε λέγοντας στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι πρέπει να ανοίξει ουσιαστική συζήτηση για τους κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης και να μην εξαντλείται αυτή στο επίπεδο των Υπουργών Οικονομικών. Παράλληλα, ότι δεν θα πρέπει να εξαντληθούν τα εργαλεία βοήθειας προς τους πολίτες, καθώς η οικονομική αστάθεια συνεχίζεται πανευρωπαϊκά με τις υψηλές πληθωριστικές τάσεις και ταυτόχρονα τα βάρη πολλαπλασιάζονται με τις απανωτές αυξήσεις επιτοκίων. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά από μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην εισαγόμενη ακρίβεια, η οποία είναι αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Αναφέρομαι και στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, μια αύξηση των επιτοκίων, την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρίνει απαραίτητη προκειμένου να συγκρατήσουμε τον πληθωρισμό. Και γνωρίζουμε ότι αυτή η αύξηση των επιτοκίων πιέζει και τους Έλληνες δανειολήπτες, καθώς τους υποχρεώνει να διαθέσουν μεγαλύτερο κομμάτι του διαθέσιμου εισοδήματος τους για τις δανειακές τους εξυπηρετήσεις.